Δες εδώ, δες εδώ, δείτε εδώ. Για μία ακόμα φορά διακόπτουμε τις διακοπές του Αυγούστου για να κάνουμε νέο βίντεο. Μιας και όλες οι gaming εταιρείες θυμηθήκανε να βγάλουν νέες κυκλοφορίες μέσα στον Αύγουστο. Σήμερα θα παίξουμε το Rumbleverse, ένα game το οποίο είναι παρόμοιο με το Fortnite αλλά με κάτι διαφορετικές δυνάμεις, δεν έχει όπλα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Πάμε να το δοκιμάσουμε να το δούμε. Έχει και ωραία μουσική. Έχει Battle Pass, Locker Room, ok. Α, μπορούμε να αλλάξουμε εδώ, να κάνουμε style-like και έτσι, μάλιστα. Σόπα εννοείται πως θα είχε, ok. Εδώ δεν ξέρω καν τι είναι. Challenges, ok. Και εδώ έχει τα... σαν τα V-Bucks του Fortnite τέλος πάντων. Για όποιον δεν έχει καταλάβει, το γύρω γύρω εδώ το lobby που μοιάζει με το Fortnite, εδώ Play, Battle Pass, Shop, το Career εδώ πέρα που έχει, Challenge και εδώ πέρα αυτά που είναι ίδια με το V-Bucks. Παιδες, το game είναι της Epic Games, γι' αυτό μοιάζει και τόσο πολύ με το Fortnite. Γενικά θα δείτε και το in-game, μέσα οι πίστες και αυτά θα δείτε ότι μοιάζουν λίγο με τα γραφικά του Fortnite και θα καταλάβετε τι εννοώ στην πορεία. Ακόμα δεν έχει μπει Battle Pass, ok. Εδώ πέρα εντάξει τώρα βαριέμαι να κάνω χαρακτήρα. Εδώ έχει και training day, ok. Και τώρα εντάξει 6 μέρες μια ώρα λέει. Εντάξει τώρα αυτά τα σκηνάκια για ένα game το οποίο τώρα βγήκε, ποιος θα τα πάρει, νομίζω είναι ακόμα νωρίς. Α, εδώ πέρα έχει τι έχει κάνει γενικά, τώρα μάλλον το... ακόμα δεν υπάρχουν seasons, οπότε για την ώρα μάλλον είναι τα γενικά στατιστικά. Μετά όταν αλλάξει ή βάλουν seasons δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μπορεί να κάθε season να είναι διαφορετικά. Εδώ έχουμε τα challenge, ίσα τώρα ένα game, θα ξαναδούω λίγο πως είναι. Και το τουλάχιστον να μάθω, ξέρετε, τα κουμπάκια λίγο αυτά. Θα το δούμε μετά τώρα ότι άλλο είναι, ξέρω εγώ, το in-game. Just... περιμένω ένα λεπτάκι τώρα να μαζέψει. Εδώ πέρα δεν σας θυμίζει λίγο το, στο Fortnite το μέρος που είχε αυτά εδώ τα... πώς λέγονται αυτά, όχι βαγόνια. Αυτά τα container. Δεν σας μοιάζει το, με το Fortnite. Τώρα λίγο δεν έχω καταλάβει πως πέφτει. Α, τώρα πηγαίνει πέρα δόθε. Πρέπει να πατήσει freefall. Δεν έχει glider. Πηγαίνει λίγο όπως να είναι, ξέρω εγώ. Κάνα τρόπο στον οποίο ακόμα δεν τον έχω βρει. Μπορείς να χρηστείς. Παίρνουμε εδώ. Μπανιάζουμε. Μπορείς να χρηστείς μέσα. Μέσα στους θάμνους. Τι λες τώρα ρε, ωραίο. Παμ. Τι την έκανα. Πάει, τελείωσε η καριέρα της. Α, και μάλλον αυτό είναι health, ε. Ναι, γεμίζει η ζωή σου, 300 health δίνει. Άλλο εδώ πέρα είναι να μην τρέχετε, για να κρατάτε τη δύναμή σας για... τώρα αυτό σαν ulti είναι αυτό που έχω τώρα στο E, εγώ δεν ξέρω. Για να έχετε για αυτά. Ή γενικά άμα χρειαστεί να τρέξετε πουθενά, να κρυφτείτε, να κάνετε οτιδήποτε ή να κυνηγήσετε κάποιον, να έχετε στην άκρη, ξέρω εγώ. Οχ, το ξύλο. Δηλαδή... οπα ρε μάγκα, οπα! Ναι, μάλλον πέθανα. Αφήσε με ρε να σηκωθώ. Με σκότωσε λέει. Τους είναι καλός ρε, τι κάνει εδώ σε εμάς. Πάμε play again. Πάμε play again. Πάλι θα περιμένουμε 1,5 λεπτό. Έλα εδώ! Λαδό, σήκω πάνω! Τι κάνεις! Τι κάνεις! Βρε! Αφού πάτησα! Αφού το πάτησα ρε το ψέμα.
Ρε το ψέμα! Αφού πάτησα να κάνει την άμυνα εκείνη την ασπίδα, τι κάνει. Game της Epic δεν είναι, τι περιμένεις. Όλο ψέμα είναι. Όλο ψέμα είναι. Και στο Fortnite, το οποίο είναι το όπλο, είναι το pump. Βαράς εδώ face to face 5 damage. Εδώ το κουπανάς μέσα στη μούρη, κάνεις ασπίδα τίποτα. Όχι, θα σε πιάσει και θα σε σκοτώσει. Ψέμα, 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 ψέμα είναι, σκέτο ψέμα είναι. Άρε Epic, μας κοροϊδεύεις. Μας κοροϊδεύεις. Και περιμένουμε και στο lobby σου 3 λεπτά να πούμε. Πω, τι τον έκανε, κοίτα εκεί, τον πέταξε, τον... Τον διέλυσε. Που χτύπησε και έπεσε και δεύτερη φορά. Go! Γιατί δεν πέτυχε. Go! Την κάνουμε εμείς χαλαρά. Μπαμ! Τον διέλυσα 280 damage. 280 damage. Πω, με πάτησε πόσο damage. Τι με είδες μικρό σου μου. Κάτσε καλά. Τα με κυνηγάει, με κυνηγάει. Ρε. Γεια σας παιδιά. Φεύγω. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ? Και εννοείται πως θα με έπιανε αυτή. Εννοείται πως θα με έπιανε αυτή και δεν πέφτει κάτω. Άντε μισή ώρα πέσε. Κοίτα με κυνηγάει, με κυνηγάει. Με έπιασε. Πως με έπιασε? Ρε το Κράκεν με κυνηγούσε. Δες εδώ, δες εδώ, δείτε εδώ. Κοίτα εδώ τι με σκότωσε. Gladiator λέει. Αλφα μέι λέει. Τι αλφα μέι. Ρε. Σοβαρευτείτε ρε. Ρε μαγκές. Τώρα κατάλαβα γιατί κάνει όταν διαβάζεις αυτά τα βιβλία. Τη δύναμή σου την κάνει replays. Και στο E και στο Q. Γιατί έχεις δύο δυνάμεις. Νόμιζα μόνο μία έχεις και παντούσα μόνο το E. Και πάμε τελευταίο game. Πόνισε αυτό. Επ, τι κάνεις εκεί? Πω, τι την έκανα. Σήκω πάνω. Δε σ' άρεσε, ε? Πώς με έσκασε τόσο damage? Ρε, πατάω. Πατάω να κάνω σπίδα. Ωπα ρε μάγκα, όπα. Εντάξει, χάσαμε. Έλα εδώ εσύ! Μπαμ! Καλό damage! Με πέταξε και εκτός. Ρε! Και με πέταξε 864 damage, έτσι! Πλάκα μου κάνεις! Άφησέ με! Φεύγω! Με κοροϊδεύεις! Πάλι πρέπει να βρούμε να γεμίσουμε. Οχ, ωραία βιβλία είναι αυτά. Ωρε μάγκα. Το ίδιο πράγμα είναι. Καλό. Βάψαμε μάγκες. Πού με βρήκε ρε, πού με βρήκε? Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε. Ας πούμε με 170 ζωή μου.
Οχ. Δεν μπλέκεις, φίλε. Δεν μπλέκεις. Νοκάουτ έφυγα, γιατί! Αυτό λοιπόν ήταν το game της Epic Games. Εντάξει, σαν πρώτη φορά, και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Υπήρχαν στιγμιότυπα τα οποία με έκανε να με τράβηξε όλο το ενδιαφέρον, να δώσα τόσο πολύ focus και με τρέλανε. Νομίζω είδατε κιόλας κάποια στιγμιότυπα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω πως είναι και κάποιο τρελό game. Όπως και ότι δεν ξέρω και κατά πόσο θα πάει καλά. Μιας και είναι λίγο περίπλοκο. Να μου πεις, το Fortnite ήταν το μοναδικό Battle Royale το οποίο δεν έβγαζε νόημα με το χτίσιμο και με όλα αυτά που δυσκολευόταν ο καθένας, ξέρω εγώ. Οπότε και αυτό είναι κάτι παρόμοιο, είναι μέχρι να το μάθεις με τις δυνάμεις λίγο, με τα κουμπιά. Ακόμα δεν κατάλαβα πως παίζεται, πως μπορώ να σκοτώσω κάποιον, αλλά σύντομα μπορεί και να το μάθουμε, μπορεί και όχι. Αυτά λοιπόν, καλό υπόλοιπο.